Ξανά στα Θρανία επέστρεψε φέτος η 52χρονη Ελένη Καραγιάννη, η οποία τελείωσε την πρώτη λυκείου στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Μυτιλίνης και έχει ως στόχο να πάρει το απολυτήριο λυκείου. Η ίδια είναι μητέρα 6 παιδιών και γιαγιά με 8 εγγόνια. Η κυρία Ελένη μίλησε στον Έολο και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ότι δεν είναι ποτέ αργά για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του. Εσείς είστε μαθήτρια εδώ, να μας πείτε πώς αποφασίσατε να έρθετε σε αυτό το σχολείο. Καλησπέρα σας. Ήταν ένα αποθυμένο, να το πω, από μικρή, γιατί έτυχε να παντρευτώ μικρούλα και να μην τελειώσω το σχολείο. Οπότε αποφάσισα να έρθω εδώ και να τελειώσω το σχολείο που άφησα στο μέσον. Από πρώτη γυμνασία, τέλειωσα το γυμνάσιο και μετά τώρα είμαι πρώτη λυκείου. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην αγορά πριν έρθετε εδώ? Φυσικά, εννοείται. Ακόμη και καθαρίστρια να είσαι, πρέπει να έχεις το λυκείο. Όχι το γυμνάσιο πλέον, δεν μετράει, το λυκείο. Οπότε αποφάσισα να τελειώσω και το λυκείο για να... Εντάξει, για να βρω τώρα δουλειά είναι λίγο δύσκολο, αλλά έστω σε αυτή τη δουλειά που είμαι, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πούνε ότι θέλουμε και χαρτί λυκείου. Και λέω θα πάω να το τελειώσω για να έχω και το χαρτί λυκείου, να μου περάσει και αυτό που είχα αφήσει στο μέσον. Και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, περνάμε πάρα πολύ όμορφα, οι καθηγητές είναι όλοι εξαιρετικοί. Όσα παιδιά έχουν αφήσει στο μέσον των σχολείων να έρθουν να το τελειώσουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάνουμε αποδράσεις, κάνουμε εκδρομούλες, πάρα πολλά. Στο σχολείο κάνουμε διάφορα, δεν μένουμε μόνο στο μάθημα. Κάνουμε και άλλα πολλά. Το κλίμα μεταξύ των μαθητών πώς είναι? Είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε αγαπημένοι, περνάμε όμορφο. Οικογένεια έχετε? Φυσικά, έχω 6 παιδάκια και 8 εγγονάκια. Πολλά. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη οικογένεια. Ναι, έχετε. Φυσικά. Δουλεύω, βλέπω τα παιδιά μου, βοηθάω και στα εγγονάκια, ό,τι μπορώ κάνω. Προσπαθώ να τα ελέγχω όλα. Τα παιδάκια σας είναι μεγάλα? Είναι μεγάλα, είναι παντρεμένα. Μόνο ένα είναι ελεύθερο. Έχουν τις οικογένειές τους. Είναι ευχαριστημένοι, το χάρηκαν πολύ αυτό που ξεκίνησα να κάνω, με δίνουν συγχαρητήρια, με δίνουν κουράγιο, με στηρίζουν φυσικά, με στηρίζουν πάρα πολύ. Και είναι πολύ χαρούμενα και με καμαρώνουν.